Καλημέρα. Συνεχίζονται τα χριστουγεννιάτικα βίντεο, να το πούμε έτσι καλύτερα, γιατί οι μέρες περνάνε και είμαστε ήδη στην 7η-8η, αλλά αχ, εγώ ανεβάζω το τρίτο. Ναι, τόσο καλά. Λοιπόν, είμαι έξω. Έχω στείλει το μήνυμα μου για να πάω να περπατήσω, το 6 δηλαδή, αλλά και το 2 γιατί να πάω στο σούπερ μάρκετ. Αχ, είναι τόσο όμορφη η μέρα. Είμαι εδώ κοντά στο σπίτι μου, αλλά επειδή έχω να πάω στην πόλη και λέω δεν ανοίγω και την κάμερα να πω μια καλημέρα στα παιδιά. Δεν μπορώ. Και να ανοίξει και έτσι και το βίντεο. Λοιπόν, εκεί θα σας δείξω πάλι την πόλη, δεν θα είναι απόγευμα δυστυχώς, αλλά κάτι θα δούμε από μαγαζιά, κάτι θα δούμε κάτι. Κάτι, ό,τι είχαμε δει και πέρσι ή κάτι διαφορετικό, γιατί θα φοράμε πιο ψηλά από ό,τι ήμουνα. Δεν θα είμαι τόσο χαμηλά όσο ήμουν πέρσι. Άρα θα δούμε κάτι το διαφορετικό. Ίσως. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω. Πάω πάνω γιατί με περιμένει το ταξί και τα λέμε στην υπόλοιπη διαδρομή μετά. Και η βόλτα συνεχίζεται. Τελείωσα από τη δουλειά μου. Είμαι στο κέντρο της Κούλουρης, όπως μπορείτε εδώ πέρα να δείτε. Μαγαζιά δυστυχώς όλα κλειστά. Μόνο αυτά που είναι ανοιχτά είναι η Βόντα, φωνο Γερμανός και γίνεται χαμός, παιδιά, από κόσμο. Επίσης και στην τράπεζα που ήμουνα. Εκεί ακριβώς που είναι η Εθνική, πήγα να σηκώσω λεφτά. Ουρά, χαμός. Και τσακωνόντουσαν το ποιος θα μπει και ποιος θα βγει. Ναι, ωραία. Εγώ δεν τσακπαμ πήγα. Στο μηχάνημα θέλω να πληρώσω, σηκώσω λεφτά να πληρώσω. Εντάξει, ξέρετε τι κάνω στην τράπεζα. Χαμός. Και ακόμα και στο μηχάνημα στη Τιν, χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα το λιμάνι, αν και το έχετε ξαναδεί. Δεν έχει σημασία, έξω να βλέπουμε. Να βλέπουμε λίγο έξω, να ανοίγει λίγο η ψυχούλα μας. Θα σας δείξω έτσι και λίγο περπατώντας μερικά κομμάτια. Και πάμε σπίτι να τα πούμε λίγο εκεί πέρα να μιλήσουμε. Και επιτέλους γύρισα σπίτι. Παιδιά, άλλο να σας το λέω, άλλο να το ζείτε. Θα δείτε τώρα τη βόλτα μετά από αυτή την ομιλία. Γιατί αν δεν τα πω, θα σκάσω. Λοιπόν. Ψυχολογούν και τα παπαγαλάκια μου. Λοιπόν, πήγα στην τράπεζα για να κάνω κάποιες δουλειές όπως σας είπα και προηγουμένως. Και είχε μια ώρα από εδώ μέχρι που λένε ολόκληρο στο ναύπλιο. Λέμε τώρα. Πάω, κάθομαι εκεί πέρα κοντά σε μια κοπέλα. Μιλάμε πραγματικά αυτή η κοπέλα που γνώρισα. Όποια και να είσαι κοπέλα μου, έμαθα το όνομά της, δεν θέλω να το πω. Πολύ ντόμπρο άτομο, πολύ εξηγημένο, εντάξει. Τέτοια άτομα να έχουμε να κάνουμε παρέες, παιδιά. Πολύ αληθινή. Τη γούσταρα πολύ με χίλια. Μιλάμε. Πώς το λέμε, θα έκανα μαζί της παρέα. Της το είπα και αυτά και λέω, μου αρέσει γιατί μιλάς όπως και εγώ. Ήταν εκεί πέρα κάτι γιαγιάδες και επειδή, εντάξει, είναι ανοιχτός ο χώρος και κάναμε πέρα το ένα τσιγάρο εκεί πέρα. Δεν θα κολλήσω. Λέω, συγγνώμη, λέω, επειδή θα κολλήσεις, λέω, και επειδή έχω κάνει να κάνω τσιγάρο, θα κολλήσεις από εμένα. Εγώ πιο πολύ φοβάμαι να κολλήσω, λέω, από εσένα. Τέλος πάντων, χριστουγεννιάτικα βίντεο, το σου λέει τώρα ο άλλος. Απλά θέλω να το πω, γιατί αν δεν το έλεγα, θα έσκαγα. Κοίταξε, ήρθα σαν την αυτή. Μετά, όταν μπήκα μέσα, έκανα δουλειά μου αυτή που θέλω να πω στις υποχρεώσεις μου. Έφυγε και θα δείτε τώρα τα κομμάτια που τράβηξα με χριστουγεννιάτικη μουσικούλα από κάτω. Έτσι είναι λίγο ευχάριστο κλίμα. Βρήκα διάφορα σημεία που δεν σας έχω δείξει και μου άρεσε αυτό. Αυτά, τι άλλο να πω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ναι, συμφωνούν και αυτά μαζί μου. Ναι. Λοιπόν, πάω να πιω τον καφέ μου. Γιατί εντάξει, έχω ξεχάσει να πάρω γάλα. Και δεν πήρα και γάλα του σούπερ μάρκετ και κάτι άλλο που ήθελα. Εντάξει, δύο πραγματάκια ήταν. Είχα φτιάξει ελληνικό από το πρωί. Ελληνικό. Αλλά χωρίς γάλα, εγώ δεν γενικά ξέρω τον καφέ μου δεν τον πίνω. Δεν μπορώ. Και έβαλα τώρα, εντάξει, έχει παγώσει ο καφέ. Εντάξει, δεν πήρε παγωμένο, ξεπαγωμένο. Τι θα κάνω. Έλα, αγάπη μου, έλα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, ότι γενικά ο κόσμος στο πραγματικά έχει, και όχι εντάξει εμείς που είμαστε άνθρωποι νέοι, πιο πολύ μεγάλοι φοβούνται και αυτό το ένα και το άλλο. Και μακριά και το... Και τι καλέ χολέρα έχουμε. Χολέρα έχουμε και μας λέτε μακριά, επειδή πήγαμε στη γωνία, στη γωνία να κάνουμε ένα τσιγάρο, ούτε στη μέση ήμασταν, ούτε δίπλα σου, στη γωνία. Και εσύ ας πούμε, φανταστείτε, δεν είναι η γωνία που είμαι εγώ, και στην άλλη πέρα εκεί ήταν εκείνη, μακριά. Κάτσε από εκεί μέχρι εκεί, δεν σε κολλήσω, τι είμαι. Τέλος πάντων, σας λέω όλα, ξέρετε ότι εγώ σας τα λέω, δεν μπορώ να μην μιλάω στα βίντεό μου, το ξέρετε, θέλω εγώ να σας τα λέω όλα, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, θέλω να σας τα λέω όλα. Λοιπόν.
Σας αφήνω για λίγο να πιω λίγο το καφεδάκι μου, να κάνω τσιγαράκι, να ανοίξω το μάτι, γιατί έφυγα φουριόζα για την τράπεζα, χωρίς καφέ, χωρίς τίποτα. Να πάμε και λίγο στη μανούλα μου και θα τα ξαναπούμε πιο μετά. Δημόλυνση τέλος αυτό το όμορφο αυτό που θα μιλήσω σκούλα και μετά θα μιλήσουμε λίγο, θα δούμε και μαγειρική τεταρτελίνια που σας υποσχέθηκα. Λίγο μπλα μπλα θα μιλήσουμε για Big Brother, γιατί έγιναν πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και τα αυτά, και τα αυτά. Γεια σας παιδιά.
Γεια σας παιδάκια μου, τι κάνετε, πώς σας φάνηκε η πρωινή η βόλτα? Ελπίζω να σας άρεσε όπως την απόλαυσα εγώ, να σας άρεσε και σας είδα αυτό που είδατε. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε να δούμε παρέα μαγειρική, κατά τη λίγη που σας έχω υποσχεθεί, και ένα mini supermarket haul που έχω κάνει με την κουμπάρα μου όταν ήταν εδώ πέρα, και το είχα κρατήσει σε περίπτωση σκητάκι, λέω κάτω το χωστήκι. Καλό είναι αυτό, έτσι να περνάει ευχάριστα η ώρα. Λοιπόν, τώρα, κάτσουμε λίγο να μιλήσουμε για αυτά τώρα, γιατί μετά κάνουμε το κλείσιμο. Είπαμε τελικά ότι όχι 14 Δεκέμβρη θα μας ανοίξουν στις 20. Και τα μαγαζί θα ανοίξουν από 21 μέχρι 31 Δεκέμβρη. Νομίζω, ή Γενάρη, όχι. Ναι. Γενάρη μάλλον. Δεν ξέρω, βασικά μου το απάντησα, θα ξαναρωτήσω και ότι είναι σε επόμενο βίντεο ή σε live, ναι. Τι άλλο, λοιπόν, τώρα έχουμε και αυτό είναι το πιο σοβαρό εδώ, να ξεχαστούμε λίγο τον Big Brother. Σκούρα τα πράγματα, άρχισε που λένε η μάχη, σκοτώνονται μεταξύ τους. Εγώ στεναχωριέμαι που στεναχωρούν την Αμαρία μας, αλλά είδα ότι έκανε μια κίνηση ο Γρηγόρης και της είπε συγγνώμη, γιατί κάτι έγινε. Το ότι ανοίγω την τηλεόραση δεν σημαίνει ότι είμαι καθυλωμένη και το βλέπω. Ρίχνω ματιές γιατί κάνω και άλλα ταυτόχρονα. Κάνω μοντάζ, μιλάω στο τηλέφωνο ή στο Messenger. Εντάξει, όλα καλά. Και ο Μπέντζαμιν έτσι έκανε ένα δώρο, να τη κάνει δώρο. Και τι ζήτησε το κοριτσάκι μας, το μόνο που ζήτησε ήταν αγάπη. Τίποτα δεν ζήτησε. Αυτό το είδα που ήταν να κλαίει και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε να μπω στην οθόνη, λέω να ήταν live. Λέω μια κουτουλιά στο Μπέντζαμιν και στου υπόλοιπου που την κρέμουν εκεί μέσα. Γι' αυτό έχω να πω το εξής, παιδάκια μου, ότι όταν κάνουμε παρέα με ανθρώπους, να προσέχουμε με ποιους ανθρώπους κάνουμε παρέα και πού μιλάμε και τι λέμε και να τους εμπιστευόμαστε, γιατί στο τέλος μας αποδεικνύουν πόσο κακοί άνθρωποι είναι και πόσο τοξικοί. Και χρεώνουν εμάς, δηλαδή τα σπασμένα δικά τους τα δίνουμε σε εμάς. Τόσο καλά. Αυτό, εντάξει, μέσα στα βίντεο και θα λέμε και καμία συμβουλή, δεν γίνεται. Τι άλλο ήθελα να πω, ναι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς τα παιδιά που με το προηγούμενο βίντεο με τα καλά σας σχόλια και στο live της Κυριακής που με υποστηρίξατε και ήταν κοντά μου και σας ευχαριστώ, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, η αγάπη σας πραγματικά με εκρύψωσε, δηλαδή το φέραμε στο τέρμα και εγώ σας αγαπώ και ας μην το δείχνω, δεν είμαι άνθρωπος που εκφράζει εύκολα τα συναισθήματά του. Είμαι λίγο δύσκολο σε αυτό. Θέλω να σα επιβεβαιώσει και ο Παύλο, φυσικά. Ναι. Για να του πω σ' αγαπώ. Ναι. Πότε, κάθε φορά σου λέω σ' αγαπώ. Σχεδόν κάθε μέρα. Μην το ακούτε, καλά θα κοπεί στο μοντάζ, δεν πρόκειται. Όχι, έχει δίκιο, παιδιά. Εννοεί όταν το λέω μωρό μου, αγάπη μου, αυτό την εκδήλωση αγάπη. Καλά, εντάξει. Αυτό δεν είναι εκδήλωση συναισθηματισμού. Ναι, βρε, αγάπη μου, είναι εγώ όπω λέω. Άλλο αυτό. Τι είναι αυτό που λε τώρα. Ότι δεν εκδηλώνεσαι. Ότι και καλά, ότι σε αγάπη. Σε ξένους, ναι, δεν εκδηλώνεσαι. Αυτό. Αλλά και σε σένα, όχι συχνά. Όταν μου. Ποιο, κάθε βράδυ.
Καληνύχτα αγαπάκι μου, καληνύχτα μωράκι μου, καληνύχτα αστεράκι μου. Ζουζουνάκι μου, μπισκοτάκι μου, ναι εντάξει. Αυτά δεν είναι εκρήξεις συναισθηματισμού. Εντάξει, εντάξει. Εκείνος μου λέει καληνύχτα ζουζουνάρα μου και όχι ζουζουνάκι μου, ζουζουνάρα μου ή αστεράρα μου, δηλαδή το αυξήνει, το αυξάνει, εντάξει αύξηση πάει εκεί πέρα. Αλλά να το δείτε παιδιά πως είναι σκεπασμένος. Όχι, όχι, δεν πρόκειται, όχι, σέβομαι. Τώρα είμαι σε φάση... Μόλις φάγαμε, ξέρεις και είναι... Είμαστε σε φάση νιρβάνα, τώρα μετά το φαγητό, ξέρεις, ναι, είναι ο γλυκός ο λίθαρδος. Φτιάξε καφεδάκι, σου φτιάξε καφεδάκι. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε, παιδιά, που σας είπα προηγουμένως, για το Big Brother. Εντάξει, φτάνουμε στη τελική ευθεία. Σήμερα καθόμουν και έβλεπα έτσι περίεργα στο κανάλι του Big Brother διάφορα πράγματα που έχουν γίνει και έχει τύχει να μην πετύχω κάποιους καυγάδες και αυτά. Ή τα έβλεπα, αλλά δεν είναι σημασία. Αυτό, Σοφία Μεραμόνα και Άννα Μαρία, που είχε πει ότι όποιος είναι δίπλα στην Άννα Μαρία γίνει στόχος και αυτός. Γενικά πολλά. Πολλά είναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να σας λέω να ανοίγω τηλεόραση να το βλέπω, αλλά είναι και στιγμές που άμα τύχει χτυπήσει το τηλέφωνο, γιατί σταματάει ποτέ να χτυπάει το τηλέφωνο, ειδικά το κινητό, το Messenger πάντα χτυπάει. Μιλάω με φίλες και φίλους. Ή να έχω το μοντάζ για αυτά, ή θα κοιτάξω εκεί να μοντάρω ή εκεί. Γιατί το αυτή εκεί, το μοντάζ εκεί. Ή θα πάω στο live της φίλης μου της Ειρήνης. Πρέπει να είναι, ακούω, βάζω ακουστικά, ακούω την Ειρήνη και το ένα ακουστικό, ας πούμε, εδώ να ακούω και εδώ να ακούω το Ρινάκι. Λοιπόν, εντάξει, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλο επόμενο βίντεο μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, πάλι καθυστέρησα. Δεν πειράζει, αλλά θα βγει από ό,τι φαίνεται με καλούτσικο, μεγαλούτσικο. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρέα, όπως είπα και πιο πριν, τη μαγειρική. Να δούμε και το supermarket haul, το mini που έχω κάνει με τη Τίνα μου. Ακούτε από μας έχει τον Παύλο τα τρελά του να τα λέει. Το ξέρετε, είμαστε τρελοί, το ξέρετε ότι κάνουμε τρελά πράγματα. Γιατί είμαστε αληθινοί, δεν είμαστε ψεύτικοι και δεν προσποιούμαστε. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και επιστρέφω σε λίγο για να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, παιδάκια μου όμορφα, όπως σας είπα θα κάνουμε τορτελίνια με κιμά. Εδώ έχω ξεκινήσει ήδη να τσιγαρίζω τον κιμά χοιρινός και εδώ έχω βάλει τα τορτελίνια και θα τα βάλω μέσα να γίνουν ένα, θα το δείτε το αποτέλεσμα ωραίο στο πιάτο. Εδώ πέρα τώρα για όσους και όσες δεν ξέρετε τη συνταγή, λοιπόν, τσιγαρίζουμε τον κιμά, ποιος θέλει βάζει κρεμμύδι, εγώ δεν βάζω κρεμμύδι. Θα βάλουμε πέλτε, θα βάλουμε κίμινο, αλάτι, πιπέρι, κανέλα. Αυτά και σαλτσούλα, αυτά το πέλετε. Λοιπόν, αυτά και δείτε όλα έτοιμα σερβιρισμένα. Τα τορτελίνια μας είναι έτοιμα, επίσης και ο κιμάς είναι έτοιμος και θα κάνω το σίτσα εδώ πέρα με τον Παύλο για την κουμπάρα μου να το ρίξω μέσα να γίνει ένα όριο. Μην το δείτε πώς θα το κάνω, μισό λεπτό να τα ρίξω όλα μέσα να δείτε. Και έριξα το κιμά μέσα στα τορτελίνια μας, αυτό είναι το φαγάκι μας. Τώρα θα δείτε, ακούτε και τη Λόλα. Και σερβιρισμένο στα πιάτα μας πώς θα είναι. Γεια σας παιδάκια όμορφα, ξανά εδώ στο... 7ο ή 8ο, το... ξεχνάω πάντως το άνοιγμα. Εντάξει, πάντως οι μέρες είναι προχωρημένες, κορονοβάιρους. Ναι, ναι. Στο μεταξύ, η Μαρία πάλι πάτησε το κουμπάκι εκεί τη κάμερα. Στην ώρα που εγώ έκανα εδώ το τσιμπιτάκι στο μαλλιά και μου το έτσι. Την κόμη. Ναι, ναι. Για πρόβλημα. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και τελικά κάναμε μια κουβέντα με τη Σύνα, θα μείνει παραπάνω μέρες. Και τη λέω, θα μείνει παραπάνω να ψωνίσουμε. Και επειδή είναι σωστό παιδί και δίκαιο, τα ψώνια τα κάναμε μισά-μισά. Μισά εκείνη, μισά εγώ. Άρα γι' αυτό θα τα δείξουμε μαζί μισά-μισά. Λίγο εγώ, λίγο εκείνη. Λοιπόν, πήρα δύο μπαργαρίτες. Μάζε, αγάπη. Σε γενικό σκοψούμε χρειάζεται, έτσι. Εσύ κοίτα και εσύ δείχνει και εσύ από εκεί. Λοιπόν, εγώ πήρα τα αγαπημένα μας μανιτάρια λεφτάκια. Και χαγιάς. Ανάποδα γυρνατό, γιατί το δείχνει ανάποδα. Και χαγιάς. Εσύ έχεις πιο πολλά, δώσε. Λοιπόν. Καλά το έριξε. Ανάποδα ήτανε.
Τι καλά ρε αγάπη, ήταν εδώ το ξέρω. Ναι, το δείχνω από τα τάξη, δεν τσακωνόμαστε. Δεν τσακωνόμαστε. Λουκάνικα κοτόπουλα. Άρα και χαγιά, κοτόπουλο. Του σκλαβενίτη, πολύ φτηνά, 3-20 το κιλό. Έχουμε γάλα χωρίς λακτόζι του. Μοιάζει λακτόζι στο γάλα εμένα. Μαράτα, 1,5 ευρώ. Τα κάνω με ρύζι. Δεν τα βάλω στο μέρος, στο μέρος δεν θα βάλω φτιάξω εδώ. Πέψη ζέρο, την είχε προσφορά. Κοκακόλα Λουξ, κοιτάξτε εδώ, μείον 60 λεπτά, ε! Προσφορά τώρα στην καραντίνα χρειάζεται το ναυσιστικό, πέφτει πολύ ρε φίλε. Εντάξει, να κάνουμε. Λιώσκορς για ταινία. Κρατς κρατς. Εντάξει, χρειάζεται και το σκυλί όμως που επιπλέον τροφή, οπότε πήραμε και ένα Godzilla, όπως λέω εγώ, που είναι με κοτόπουλο και γαλοπούλα. Πήρε κάτι λουκάνικα ο Παύλος, είναι τα Buenos. Buenos. Λουκάνικα που λερικών είναι, ναι. Τα οποία έχουν 50 λεπτά το πακετάκι. Τύπου Frank Fruit. 50 λεπτά. Δύο, ένα ευρώ δηλαδή και τα δύο. Έξι αυγουλάκια ελληνική φυσική τροφή λέει. Φυσική έχουν... τροφή. Φυσική τροφή, ναι, καλά. Δεν τίποτα, εντάξει, καλά τα σαρδά μου τα ξέρετε τώρα, τα μάθετε. 1,5 ευρώ. Θέλω να κάνουμε μελέτα. Πιπεριές πράσινες, ντοματούλες. Τυρί κίτρινο 2 ευρώ για μακαρονάδες. Τριμμένο, ε. Εννοείται, ναι, δεν βέβαια τα μόνο πρέπει να μου δείξουν. Φαίνεται ότι είναι τριμμένο. Αλλά είναι γκούντα, 48% λέει γκούντα. Και ο Ολλανδίας λέει τριμμένο 250 γραμμάρια. Εντάξει. Εντάξει, καλό είναι. Έχει κι άλλο τριμμένο εκεί πέρα, έχει το κουτί παύλο. Κοφλέιτς βρώμης, μάρα. Και αυτά του Σκλαβενίτη, μάρκα, φτηνά, 1,49 νομίζω. Θα σας το έχω απόδειξη. Μακαρονάκι, του Μαράτα, ζυμαρικά από ελληνικά, λέει σκληρά, λέει... κοραλάκι, το κοράλι. Το κοράλι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο σου πίτσα και στο φούρνο, όπως έρθει το κρυθαλάκι, για κρυθαλάκι μέσα αυτό, πολύ ωραίο. Σου πίτσα θα το κάνει το ματό σου, πω ο Παύλος, το φάμε, ναι, σου πίτσα. Σου πίτσα το προτιμώ. Δεν έχω παραγωγή πολύ. Φαίνες ριγέ ολικής με βρώμη. Ξαναβγαίνεται τώρα η σούπα. Η βρώμη πολύ κλειστά στη ζωή μας έχει πέσει. Μακβέλ. Μακβέλ. Ένα γάλα. Whatever. Είχα κι άλλα, αλλά πήρα να συμπληρώσω. Blue Bonnet ρύζι. Αυτό θα το κάνουμε. Το κίτρινο που είναι για ρύζι. Το γίνω κάτι από τους λαβένει, γιατί αυτό το καλύτερο, ε. Και πήραμε καλαμπόκι ομό για popcorn, γιατί κάθε βράδυ τρώμε. Ναι, παρεπιπτόντως να πω για το καλαμπόκι, εγώ δεν το ήξερα, μου το έχει πει πριν 2 χρόνια, μου πριν 6 αδέλφου μου. Είναι, δεν παχαίνει, παιδιά, έχει τις λιγότερες θερμίδες για. Και αδυνατίζει κιόλας. Δεν ξέρω αν αδυνατίζει, αλλά ξέρω ότι δεν παχαίνει με την άποψη ότι αν θες να φας κάτι σε γαριδάκι και αυτά και τις popcorn, γιατί κάνει popcorn. Και μάλιστα μου είχε φτιάξει εξαδέλφου μου, δηλαδή αυτά εδώ, επειδή ξέρω είναι vegan. Είχε βάλει βούτυρο καρύδας και από πάνω για να ρίξει αλάτι έριξε γλυκιά πάπρικα. Καμία σχέση. Πάρα πολύ ωραία. Τα φάγατε. Μερίδα ήταν έτσι που τα φάγατε εσείς, ρε κολόγια. Εχθές. Και δεν έφαγα εγώ και το κοιμόμουν. Εχθές. Εχθές με ρίγανη βάλατε μέσα. Μου ναι. Μίλησε ρίγανη στην καρύδα. Ναι, 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 ρίγανη ο Παύλος. Τα φάγε όλα μόνος του. Μαζί τα φάγαμε. Εκείνο φάγε το πιο μεγάλο. Μπορεί να το πιο μικρό. Βέβαια, σα έβαλε μικρό. Κατάλαβε έξυπνο. Επειδή είμαι καλό παιδί, θα να φτιάξω πάνω σήμερα. Τι ταινία δούμε σήμερα, λοιπόν. Θα δούμε. Δείξε και να δείξει και αυτό. Πίπερ με αλεύρι ολική αλέση κλασικά και μαύρη σοκολάτα. Είχαν και. 15 λεπτά φθηνότερα. Α, ναι, και τα. Εσύ πού είναι η σακούλα για να δείξουμε τα soft cakes από τα πάντα παιδιά, ρε. Παύλο! Άντε, εσύ είσαι όρθιος, εμείς θα πάμε. Α, νομίζω ελληνικό καφεδάκι, γιατί πήρουμε και ένα ελληνικό καφεδάκι το πρωί ή πιο μετά. Α, παιδιά, είναι ωραίος ελληνικός καφές το πρωί. Και πήραμε αυτό εδώ. Άβα για τα πιάτα. Έχω και ταμπλέτες, εντάξει. Είναι με σταφύλι και μήλο. Πολύ ωραίο. Το είχε 83 λεπτά έκπτωση μείον 55, γιατί και τη μαράτα που είχε το είχε παραπάνω και αυτό ήταν πιο φθηνό. Αυτό δεν το δείξες. Παιδιά, τι δεν θα σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο. Χριστίνα, να δεις εσύ αυτό, το δείξω. Έχει βάλει τα soft kings προσφορά. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι αυτά που σας κάτω εξελικά.
Στο προηγούμενο βίντεο που είχε βγει μεγάλο τη μία ώρα, ήταν πότε δεν θυμάμαι. Πότε μου ρίχνει κάτι δικά το μάτι σου. Τι είναι που σου ρίχνει κάτι, όταν είχε κάνει το. Λίγο ο διατροπαύλο που είχαμε έρθει ένα Σάββατο, ήταν η Κυριακή. Α, ναι. Τώρα πριν και πριν έτσι πάμε. Κυριακή ήταν. Κυριακή. Και μετά πήγαμε τον διατρο, μπράβο. Μπράβο, ναι, γιατί είχατε πάει να δείτε και την Δευτέρα. Πήγε πήρε ο Μπέμπης, αυτά εδώ, νάτι, γλυκόρι, ζαχάρι, που όπως σας είπα τα θελεδάκια εδώ στην πιτίνα μου, μαζί με τα ναυσικά τα άλλα που ήταν λεμόνι. Αυτά εδώ είναι, όσοι θέλετε γλυκόριζα. Παιδιά, εγώ δοκίμασα, δεν μου αρέσανε γιατί είναι πολύ σκληρά. Την γεύση μου θυμίζει ήταν από το καφέ. Δεν ξέρω να ζω γιατί. Λοιπόν, εγώ έδωσα εδώ 13.62. Εγώ έχω την απόδειξη 7.65. 7.15 κάπου κύριο θα νομίζω. Θα σου πω, πήρα και τις μαργάριτες, πλούσα χόλια γιατί μετά θέλα ψώμη, που φάσω ότι θέλα ψώμη μετά. 7 ευρώ και κάτι δώσαμε, ναι. Κάπου είναι η απόδειξη, τώρα που είδα και δεν θυμάμαι. Να ξεπάθω εδώ είναι για τα ψωμιά. 7 και 17. Αχ, τώρα θα το δείξω στα παιδιά. Στην τσέπη μου. Τον βάλε 7 και 17. Και κάτω. Κάτσε, μπορεί το βρω, περίμενε. Εντάξει, είναι και λίγο σαλακωμένο τώρα. Ναι, 7 και 17. Συν και ένα 16 μαργαρίτες. 8,5 ευρώ. Ναι, να σε μέσα. Παιδιά, δεν κάνουν πολλά ψώνια. Πηγαίνουμε δηλαδή τώρα με την καραντίνα για να βγαίνουμε και λίγο έξω, έτσι. Ας γεμίσει λίγο το βίντεο γιατί θα βγει άντι, δεν έχει πολύ συνομιλία. Ερωτεύτηκα! Θέλεις λυσιμά όπως τις δεωθές. Δεν είναι κοριτσάκι μου. Αυτό είναι το κοντζιλοκούρτσο. Ψωνίζουμε λίγα τα ρίστα, τα αγάπη. Ναι, 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 είπα, είναι και προσφορά μάλιστα. Ναι, βγαίνουμε λίγες λίγο, λίγο με δόσεις για να... Για να παίρνουμε αέρα. Τι αέρα θα μπεις με τις μάσκες, παιδιά, η κούραση, η κούραση. Εντάξει, και η κλεισίρα μέσα στο σπίτι, ό,τι καλύτερο. Εντάξει, δεν παίρναμε καλά, θα πρέπει να πιούμε τον καφέ μας, αυτό το κλαισίρα. Θα παίξουμε λίγο play, θα δούμε ταινία. Ναι, εσύ θα βάλουμε να παίξουμε λίγο κίνδυνο με το δικό μου, ρε. Ναι, ρε. Θα παίξουμε κανένα βιντεάκι από εκεί, ε. Ναι, θα δούμε τους μπίστα. Και τι άλλο είχαμε πάλι και δεν τους πάμε. Ότι βρήκαμε την αποχή και σαν μια αποχή και πήραν χήμα σακούλες, μαύρες. Αυτό σε προπερασμένο βίντεο και πήραμε χήμα σακούλες μαύρες και σκουπίδες πια. Πήραμε 25 σακούλες, ναι. 2,5 ευρώ. Καλά. Μεγάλες επαγγελματικές. Αλλά είναι παιδιά και πραγματικά... Θέλω να γίνω. Να μας καλύψει λίγο το πλάνο. Έλα, ξαναπιέμε και μας κάνετε για λίγο, δεν είναι τίποτα παιδάκια. Αυτό εδώ. Αυτό, λοιπόν. Ρίγες σε αφήνω για να σας πω να πάμε, γιατί πεινάμε. Άνοιξε λίγο το μάτι εκεί πέρα, παρακαλώ. Απλά αυτά, παιδιά, να εξηγήσετε ότι υπάρχουν λίγες αποθήκες που έχουν πλέον σχήμα σακούλες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρχει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι συμφέρουν. Εγώ παιδιά ξέχασα να σας πω το ρουχαλάκι φοράει η Λωρίζα, το φοράω εγώ, ε! Είναι φλίς, είναι ωραίο, ζεστό. Με απατάς! Έχω τη θεία της, την αγαπάει πολύ! Λύπη σαλόν, αλλή! Αγαπάς τη θεία! Τον γλύφεις! Τι κάνεις εκεί! Αυτά, αυτά, αυτά. Θα σας αφήνουμε για να φάμε τα ρεβιτάκια μας, θα φάμε το ψωμάκι μας και θα βάλουμε να παίξουμε Kingdom αυτή τη φορά και Tekken. Μπορείτε και ξανά Tekken που έχετε δει ήδη και κι άλλο Tekken. Θα δείτε πως είναι και το Kingdom που παίζουμε εμείς. Για αυτές τις φορές θα κάνω μια παρουσία λίγο το παιχνιδιού. Το πες, δύο φορές και στο live και στο βίντεο που έχουν δει τα παιδιά ήδη. Μεγαλώνει παιδί και γυρνάει. Ηλικία του. Πλησίασε το οικόπεδο. Έχει οικόπεδο η θεία μου. Δεν έχει. Θα
έχει, δεν από πού, αλλά. Θα μου πει ότι γερνάω κιόλα. Αυτά. Αντρία, να σου λένε ρίκο καρεμπέ. Αν ήμουν η καρεμπέ, εδώ θα ήμουν. Έχω χωρίσει, τι λένε, δεν χωρίσαμε. Έλα, ρε. Κάνουμε και κουσκούς. Μόλι μου την ιδέα να κάνουμε ένα βίντεο με κουσκούς και σκοτεινό. Εγώ ξέρω κάτι λίγο JTM, αν θέλει να ρωτήσει, γιατί βλέπω. Όχι, δεν το βλέπω κάθε εβδομάδα, τα βλέπω μαζεμένα για να έχω κάτι να βλέπω τα βράδια. Και όταν είμαι λίγο στον αδελφό μου. Και, ναι, και πέφτουν λίγο πιο νωρί για ύπνο, γιατί ξυπνάει για τη δουλειά του νωρί ο αδελφό μου. Οπότε έχω χάσει λίγο το JTM. Αντί μόνο να βλέπει Big Brother, βλέπει JTM. Ναι, γιατί έχει πλάκα. Μου αρέσουν ξεστή οι δοκιμασίες. Η τελευταία που θυμάμαι να είδα ήταν εσύ. Κάνουμε δοκιμασίες και αυτόν. Για τη φωτογράφηση. Ναι, φίλε, ναι. Ναι, ναι. Είχα δει ένα επεισόδιο που έπρεπε τα μοντέλα να κάνουν με τα σώματά τους την αλφαβήτα πάνω στα ξυλοπόδαρα. Α, αυτό το είχα δει σε τρέιλερ. Α, είναι το επεισόδιο που δεν έχω δει, λοιπόν, κοίτα να δεις. Αλλά θα έπρεπε, συγγνώμη που δεν το διακόπτω, αλλά θα έπρεπε με την, τα γράμματα αυτά που θα κάνανε να αναδεικνύουν και τα ρούχα. Συγγνώμη τώρα, καλύπτει τη μάπα μου. Όχι, το δείχνω ότι φτιάξαμε. Πολύ ωραίο. Βάλει καφέ μέσα να γίνει πιο βαθύ. Λοιπόν, παιδάκια, με αυτό πήγε εδώ, δεν θα φύγει πολύ. Αυτά όχι, παιδιά, ό,τι είναι, μα λέτε. Εδώ είμαστε εμεί. Εμεί εδώ είμαστε, ναι. Εντάξει. Η Μαρία Big Brother, εγώ λίγο JTM, εδώ τα λίγο κουτσομπολιό. Θα ανοίξουμε live ξανά και θα τα κάνουμε τα κουτσομπολιά αυτά, εντάξει. Ο φιλούρ, ξανά εδώ. Πώς σας φάνηκαν τα τορτελίνια? Θέλω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Περιμένω τη γνώμη σας να μου πείτε. Αλλά και εσείς πώς τα φτιάχνετε, θέλω να μου πείτε. Στο live μου είχατε πει, αλλά θέλω και στα σχόλια να μου πείτε και εσείς με ποιο τρόπο θα μαγειρεύετε και να ανταλλάξουμε ιδέες. Το mini market hall που λέω εγώ είναι κανονικά super market hall, αλλά mini. Αυτό εντάξει, διέρχεσαι ακάμποσο. Εντάξει, εκεί πέρα μου μας φιάσει εμάς, μιλάμε πολύ ώρα. Πάλι θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς τα παιδιά που είστε κοντά μου και με στηρίζετε, γιατί έχουν έρθει και καινούργια παιδιά, βλέπω καινούργιες συγγραφές και ευχαριστώ που έχετε έρθει στο κανάλι μου και βλέπετε τα βίντεό μου. Να πάτε να δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Παύλος με το παιχνίδι από το PlayStation, το Final Fantasy, το XV, είναι τέλειο, είναι υπέροχο. Τώρα σε λίγες μέρες θα ανέβει και άλλο βιντεάκι από τη Χριστίνα, έτσι χριστουγεννιάτικο πάλι. Μου έχει στείλει τα κομμάτια που πρέπει να μου στείλει. Περιμένω το τέλος να μου στείλει το παιδί. Για να το φτιάξω και αυτό να το ανεβάσω. Θα έχουμε και ένα βιντεάκι μέσα στην εβδομάδα, όπως είπα και προηγουμένως. Μπορεί να μην είναι αμέσως, να είναι ας πούμε τώρα. Δεν ξέρω, λογικά αυτό θα ανέβει τώρα. Δεν ξέρω, θέλω να πω μέρα, δεν θέλω να πω. Γιατί ξέρετε ότι μέχρι να γίνει το μοντάζ και αυτά πάει. Μετά από λίγες μέρες θα έχει. Εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ, συγγνώμη που καθυστερώ. Αλλά και εγώ το πέρα τρέχω μόνο αυτό που σας έχω πει, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ πολύ, φίλια πολλά, να είστε καλά, να περνάτε καλά, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και όλα θα πάνε καλά, να μην στεναχωριέται κανείς και για κανένα λόγο. Η ζωή είναι μικρή για να στεναχωριόμαστε, πολύ μικρή και δεν θα ξαναέρθω σε τον κόσμο ξανά, πάλι ας πούμε η Μαρία, ο Παύλος, η Χριστίνα, οποιοδήποτε για να καθόμαστε να σκάμε για το οτιδήποτε. Και την κακία του κόσμου. Εμείς πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, με το χαμόγελο στα χείλη και όλα ξεπερνιούνται. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, μια εγγραφή στο κανάλι μου και τα ξαναλέμε με ένα επόμενο χριστουγεννιάτικο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!